το οποίο θα γίνει και σε εμάς και είναι εν εξελίξη, είναι να διευρυνθούν οι δυνατότητες ταχείας μεταφοράς μέσω ουσιαστικής αναβάθμισης του ΕΚΑΜ, έτσι ώστε αυτά τα εξειδικευμένα περιστατικά να πηγαίνουν σε τριτοβάθμια κέντρα, τα οποία τριτοβάθμια κέντρα κατανέμονται στη χώρα ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα και ενδεχομένως στο πανεπιστημιακό τουρίσμα. Άρα εμείς θα διακομιζόμαστε συνέχεια, κύριε Υπουργέ, οι ασθενείς της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η επιλογή μας. Προσέξτε. Όχι, δεν θα διακομίζεστε συνέχεια. Αυτό θα διακομίζονται μόνο αυτοί οι οποίοι χρειάζονται εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες. Συνέχεια γίνονται διακομιδές και για απλά ορθοπαιδικά περιστατικά στη δυτική μας περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα για να σας πω την αλήθεια και σχετικώς με τα ορθοπαιδικά περιστατικά, επειδή έχω την αρμοδιότητα της ψυχικής υγείας, δεν μπορώ να σας πω, αλλά η υποχρέωση των ορθοπαιδικών κλινικών παντού στη χώρα είναι να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένο επίπεδο εγχειρήσεις. Οι εξειδικευμένες εγχειρήσεις, μόνο παραδείγματος χάρη μια δύσκολη επέμβαση σπονδυλική στήλη ή αν χρειαζόμαστε ένα σύνθετο πολυτραυματία, τότε ναι, χρειάζεται μια αναβαθμισμένη ορθοπαιδική κλινική.